Σε έναν σημαντικό προορισμό κατά δυτικού τουρισμού έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί η Κρήτη τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας το έπακρο την απόφαση απελευθέρωσης των ναυαγίων της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και μέσα από τη δημιουργία του πρώτου καταδυτικού πάρκου της χώρας από τον Δήμο Αποκορώνου. Είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται τουλάχιστον σε 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους λάτρες του καταδυτικού τουρισμού, ένα έργο που λείπει από τον Αποκόρωνα, που λείπει από τη χώρα μας. Το τεχνικό δελτίο του έργου, προϋπολογισμού 1.521.000 ευρώ, έχει ήδη υποβληθεί στην περιφέρεια Κρήτης για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το καταδυτικό πάρκο λοιπόν στον Αμπρόζιαλο Αποκορώνου, την τοπική κοινότητα Κεφαλά, θα χωροδοτηθεί σε έκταση 60 στρεμμάτων, όπου ήδη έχουμε φροντίσει και έχουν δεσμευτεί δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού, 42 μέτρων ένα ξύλινο και 25 μέτρων ένα μεταλλικό. Από το ΕΛΚΕΘΕ έχουν κατασκευαστεί και θα ποντιστούν 37 τεχνητοί ύφαλοι και επιπλέον 4 οι οποίοι θα κατευθύνουν τους δίτες στις υποθαλάσσιες διαδρομές. Ταυτόχρονα προβλέπεται σειρά παράλληλων έργων που αφορούν στην προσβασιμότητα των επισκεπτών. Τα 17 υποέργα τα οποία εντάσσομαι στο τεχνικό δελτίο ακριβώς έχουν και τα συνοδέργα που έχουν να κάνουν με την πρόσδεση των σκαφών, που έχουν να κάνουν με τη χερσαία ζώνη, που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα και με τον έλεγχο, τον υποθαλάσσιο έλεγχο της περιοχής. Την ίδια ώρα πάντως η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού για την απελευθέρωση 91 ναυαγίων σε όλη τη χώρα, από τα οποία τα 7 στην Κρήτη, ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Στη Σούδα, σε βάθος 85 μέτρων, βρίσκεται ναυαγισμένο το ελληνικό φορτηγό ατμόπλιο Κυριακή, το οποίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1941 από τους Γερμανούς. Στη Σιτία, σε 35 μέτρα βάθος, παραμένει το πολεμικό αεροσκάφος Blue Fighter. Στα Χανιά, βυθισμένο στα 74 μέτρα από το 1943, είναι το πολεμικό αεροσκάφος Areido. Στον Πάλο, σε βάθος 12 μέτρων, βρίσκεται αυστραλέζικο αποβατικό που βυθίστηκε τον Μάιο του 1941. Στη Σούδα, στα 33 μέτρα, είναι βυθισμένο το ιταλικό πλοίο τροφοδοσίας Pierre Luigi. Στα 8 μέτρα βάθος στο Γεράνι βρίσκεται γερμανικό πολεμικό αεροσκάφος που καταρρίφθηκε κατά την μάχη της Κρήτης. Στο Μαράθι της Σούδας είναι βυθισμένο ατμόπλιο το οποίο προσέκρουσε σε Νάρκη τον Νοέμβριο του 1916. Τα επιλεγμένα ναυάγια από την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων ανήκουν σε μεταλλικά πλοία και αεροσκάφη τα οποία βυθίστηκαν από το 1868 έως και το 1970.